Η Εύα μιλή, φεύγει. Και πού πάει? Φεύγω και πάω όπου αγαπάω. Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, στις 10 η ώρα το βράδυ, η Εύα μιλή έρχεται στον Αλέκο Στεφάνου. Φεύγω και πάω όπου αγαπάω. Πίσω μου αφήνω το σπίτι εκείνο που είχα ζήσει και έχω μισήσει. Το θερσίμο σου, το θέατρο σου. Σαν να ήταν φύλακτο. Τέλειωσαν τα ψέματα. Τώρα πια σε έμαθα. Γύρω μου κόσμος πολύ ζήμα που να κρυφτώ. Ποιο δρόμο να διαλέξω, να φύγω, πώς να σωθώ. Όλα μοιάζουν ύποπτα. Δεν με νοιάζει τίποτα. Ψηλά πετάω κι ό,τι σε θυμίζει ρίχνω στη φωτιά. Κοίτα με, σε προσπερνάω, όλα πίσω μου τα αφήνω, φεύγω. Ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 10. Παλμός ο Νέαρ 105,4. Αλέκο Στεφάνου. Νιόνιο, καλησπέρα. Καλησπέρα Αλέκο, τι γίνεται? Καλά είμαι Νιόνιο, εσύ τι κάνεις? Και εγώ εντάξει, μια χαρούλα είμαι. Πέρασε το κρύωμα? Προσπαθεί να περάσει, εντάξει, κάτι ψηλά. Εμένα ένα βήχας μικρός, αλλά που θα πάει, θα φύγει κι αυτός με κάτι αντιβιωτικά που παίρνει. Αυτό είπα, πήγα να σου πω, ότι έμαθα, με πήρε ο γιατρός σου σήμερα και μου είπε ότι πήγες και σου δώσε κάτι τούβλα να πίνεις. Άντε, να το συζητήσω, μιλάμε για δυνατή αντιβίωση για να περάσει γρήγορα. Λέει ο Νιόνι. Για να είμαστε εντάξει και για αύριο, δηλαδή, να παρακολουθήσουμε τα εκτενόμενα. Με τις Eurovision. Να, ακριβώς όπως θα είπες. Ναι. Λέει ο Νιόνιος το μεσημέρι. Πάω να κοιμηθώ γιατί έχω πάρει το ένα τούβλο. Αυτό ήταν. Ήμουν χάλια, τελείως. Να πω μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στην Εύα Μιλή. Εύα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Τι κάνεις, Εύα? Περαστικά τον Νιόνιο που αρρώστησε. Όλος ο κόσμος είναι άρρωστος. Καλά, και εγώ ήμουν άρρωστη, ναι. Εμένα πάει τώρα. Δεν πήρα κάτι δύνατο σε επιβίωση. Μπράβο. Πού και πού μέσα στις γιορτές που βγάλε το σερί εκεί των εορτών. Εσείς ειδικά. Άρρωστη. Με τη δουλειά που κάνετε δεν επιτρέπεται να αρρωστήσετε. Όχι, να αρρωστήσω, εντάξει. Δεν επιτρέπεται, η αλήθεια είναι αυτή. Σε καμία περίπτωση. Τα καταφέραμε, εντάξει. Πραγματικά απορώ πώς την παλεύετε, δηλαδή να αρρωστήσεις και να πρέπει να βγεις στον κόσμο. Δεν πρέπει να το δείξεις κιόλας ότι είσαι άρρωστος. Όχι. Πρέπει να βγεις με το ίδιο κέφι. Ναι, ξέρεις, εντάξει, ήμουν όλη μέρα στο σπίτι με τις αντιβιώσεις, τα χάπια, τα ντεπών, τα αντιμπουκωτικά, ξέρεις όλα, γιατί θυμείτες αυτά όλα. Του μποφλό και τα σχετικά, ναι. Πυρετός, ναι, για να αντέξουμε το βράδυ, εντάξει. Νιόνιο, είπες καλησπέρας. Καλησπέρα, τι γίνεται? Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Περαστικά σου. Ευχαριστώ. Τι κάνεις, Εύα? Καλά, είμαι πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ... Είμαι καλά, εντάξει. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ πέρα. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη. Ειδικά όταν στα χέρια μας έφτασε η καινούργια σου δισκογραφική δουλειά. Την περίμενα, αν θυμάσαι καλά, μιλάγαμε εδώ και ένα με 1,5 χρόνο και σου έλεγα μα πού είναι και μου έλεγες περίμενε. Πού είναι, βιαζόσουνε στη λίγο. Περίμενε, μου έλεγες. Το καλό πράγμα. Είναι πάντα βιαστικός. Μάλλον θα νόμιζα ότι σε κοροϊδεύω, ξέρεις, περίμενε, θα ετοιμάζω, κάνω στούντιο, ακούω διάφορα, τα φτιάχνω. Περίμενε λίγο, λες τώρα με κοροϊδεύεις. Μα ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Δεν σκεφτώ, ναι, όχι, δεν σκεφτόμουν ότι με κοροϊδεύεις, αλλά άμα κάτσεις και σκεφτείς ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες το χρόνο ή σε λιγότερο από χρόνο έχουν κατευθείαν μπαμ έτοιμη δισκογραφική δουλειά,
Λες ναι. Τώρα τι γίνεται εδώ, πέρασε ένας χρόνος. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό, Σόνι, και καλά. Δεν το ξέρω βέβαια, δεν καταλαβαίνω γιατί. Καλό είναι βέβαια να μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν ξέρω γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η πίστη ότι κάθε χρόνο πρέπει να βγάλουμε. Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη. Πρέπει να βγάλεις όταν έχεις κάποιο υλικό κατάλληλο. Δηλαδή να σε ευχαριστεί το υλικό και να έχεις λόγο να το βγάλεις. Βέβαια είναι και δύσκολες οι εποχές και για δισκογραφία και για τραγούδια. Πολύ δύσκολα βρίσκεις ωραία πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό και δεν είχα κάποια βιασύνη, ξέρεις, κάποια πίεση ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγάλω κάποιο δίσκο. Εντάξει, δεν το σκέφτομαι έτσι εγώ. Θεωρείς ότι ο χρόνος σου δώσε την ευκαιρία να διαλέξεις αυτό που ήθελες να παρουσιάσεις? Ναι, δηλαδή δεν είπα ότι πρέπει να βγάλω οπωσδήποτε δίσκο. Ξεκινάς από τα τραγούδια, ακούς κάποια πράγματα, απευθύνεσαι σε κάποιους ανθρώπους που σου αρέσει ο τρόπος που γράφουν. Πιστεύεις ότι θα βρεις κάποια πράγματα που σου ταιριάζουν. Και αν βρεις το ανάλογο υλικό, τότε έχεις και δουλειά στα ανάλογα τραγούδια, τότε έχεις κάποιο λόγο να βγάλεις μια δουλειά. Αλλιώς για ποιο λόγο να τη βγάλεις, για να πεις ότι έβγαλε ένα δίσκο? Θεωρείς ότι είναι μια διαφορετική δουλειά από όλες τις υπόλοιπες? Είναι μια αρκετά διαφορετική, ναι. Έχει πολλά σημεία διαφορετικά και τραγούδια διαφορετικά. Και έχει κάποια τραγούδια που ίσως δεν περιμένουν ο κόσμος, δηλαδή που έχει ακούσει τις δύο προηγούμενες δουλειές. Που είναι το Μαύρο Τριαντάφυλλο εκεί μέσα, δηλαδή που ήταν το Κάψιτα και το Αναπολό κάθε στιγμή που ήταν ο δεύτερος. Που ίσως να μην περιμένει να το ακούσει από μένα. Ήταν δηλαδή πιο λαϊκές οι προηγούμενες δουλειές. Αυτό ήθελα να σου ενώ πω. Ενώ αυτή, ναι. Ότι ακούσαμε μια Εύα Μιλή, ξέραμε μια Εύα Μιλή, μια καταπληκτική λαϊκή φωνή. Και πραγματικά καταπληκτική λαϊκή φωνή, και εγώ σε έχω ακούσει από κοντά. Έχει συνεργαστεί με φίλους και γνωστούς μου και ξέρω τι πάει να πει Εύα Μιλή. Λοιπόν, αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι η πρώτη φορά που σε είδα ήταν στο Ρωμαίο. Ναι. Στην Καλλιρόη. Στο Ρωμαίο, ναι, ναι. Ωραία χρόνια, συνεργασίες. Λοιπόν, πολύ ωραία σεζόν. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα, μας έρχεται στα χέρια μια δισκογραφική δουλειά η οποία. Η Εύα είναι λίγο. Είναι αναλεξίγητη. Ναι, μπράβο. Ο τίτλος έρχεται και δεν είναι, ειλικρινά. Ναι, γι' αυτό. Λίγο πιο pop. Έχει και το λαϊκό χρώμα μέσα, αλλά έχει και το pop. Και λίγο σαν έντεχνο, μπορείς να το πεις. Έχει απ' όλα. Ναι, να σου πω κάτι. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει. Όλοι αυτοί οι τίτλοι και αυτές οι ετικέτες δεν ξέρω πραγματικά τι σημαίνουν. Γιατί σίγουρα θέλουμε να ονομάζουμε κάπως κάποια τραγούδια, κάποιο είδος, κάποιο στυλ, για να βοηθάει λίγο στο να δώσει να καταλάβει ο κόσμος πάνω κάτω που κινούμαστε. Έτσι, πώς είναι η δουλειά του τραγούδια, ο καλλιτέχνης. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι έχει κάποια λαϊκά. Μ' αρέσουν οι λαϊκές μελωδίες. Αλλά ενωστρωτικά μου αρέσουν τα πιο μοντέρνα περίεργα πράγματα. Δηλαδή μου αρέσει ένα συνδυασμό τέτοιο που είναι δύσκολο να βρεθεί. Θες να μας πεις λίγο καταρχάς. Τα χορευτικά, τα διασκεδαστικά, και τα ζεμπέκια, όπως βλέπεις, τα δύο ζεμπέκικα, όπως είδες. Αλλά μου αρέσουν και τα πιο περίεργα. Η δουλειά επιγράφεται ανεξήγητο. Θες να μας πεις λίγο από ποια εταιρεία είναι, ποιοι έχουν γράψει μέσα σε αυτή τη δουλειά? Λοιπόν, κυκλοφόρησε από τη Universal, από την εταιρεία Universal. Περιλαμβάνει 15 τραγούδια. Έχουν γράψει ο Σπανακάκης, ο Βαγγέλης δύο τραγούδια. Μουσική, το Κοίταμε Ψηλά Πετάω που ακούσαμε λίγο πριν. Και το άλλο, το Θέλω να μείνω παιδί που η στίχη είναι δική μου, που είναι ένα ντουέτο που κάνω με την αδερφή μου, τη μικρή. Έχουν ένα ντουέτο με τον Μπο. Έτσι που έχει λίγο ραπ μέσα, μπαλαντο ραπ. Δύο μπαλάντες του Δημήτρη του Παρασκευόπουλου. Το Σε θέλω όψη του θανάτου και το Κάθε βράδυ σε σκοτώνω. Το οποίο θα το κάνουμε και βίντεο κλιπ τώρα, το Κάθε βράδυ σε σκοτώνω. Μια διασκευή Πώς χτυπάει η καρδιά μου, το Κουτ Κουτ, που είναι σε Σεζέν Αξού. Τουρκικό. Το Κάτι ανεξήγητο και αυτό είναι μουσική του Σπανακάκη. Έχει 4 τραγούδια του Ηλία Φιλίππου σε μουσική του Χάρι Κέι. Και άλλα και 2 τραγούδια του Στέλιου του Χρόνη. Ένα του Σε θέλω άντρας των ονείρων μου και το Ζεμπέκικο Σκέψιμο Απαγορευμένη. Και το Ότι αγαπώ πάντα με σκοτώνει, που είναι το άλλο το Ζεμπέκικο. Σε στίχους της Ερέλης Γιανατσούδα και μουσική του Εφίβολου. Καταξιωμένα ονόματα όλοι τους. Σου είπα, απευθύνθηκα και εγώ σε κάποια ονόματα, όπως τον Παρασκευόπουλο, όπως ο Φίλιππου, όπως ο Σπανακάκη, που έχει έτσι ένα πιο ιδιαίτερο τρόπο σύνθεσης. Ήθελα να είναι λίγο διαφορετικά τα. Εντάξει, αυτή τη φορά τα τραγούδια. Νιόνιο. Το όλο ίσως.
Νιόνια. Πώς αποφάσισες να ακολουθήσεις το τραγούδι? Πώς, κοίταξε. Αυτό δεν είναι κάτι που το αποφασίζεις, ξέρεις, εικόνεσαι μια μέρα και λες «Α, θα ακολουθήσω το τραγούδι, θα ασχοληθώ με αυτό». Ναι, σίγουρα. Πάντα υπάρχει μέσα στο... Δεν υπάρχει, είναι κάτι που γίνεται μόνο του. Δηλαδή, εκεί που βρίσκεσαι τραγουδάς. Ή όπου και βρίσκεσαι τραγουδάς. Τώρα το κλασικό είναι αυτό το κλασικό τετριμένο βέβαια, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, έτσι ξεκινάς κάπως, από το σχολείο, από τις σχολικές γιορτές, που τραγούδαγα πάντα χοροδία. Πραγματικά έχουμε ακούσει από πολύ κόσμο, από πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι από το σχολείο ξεκινήσαν, ξέρεις, από μια χοροδία, από ένα ποίημα, από κάτι τέτοιο. Αυτό φαίνεται από μικρός, αν το έχεις έτσι κάπως, αν έχεις μια τάση. Ήσουν και εσύ ένα παιδάκι το οποίο έλεγε «Εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω γιατρός», παράδειγμα? Όχι, όχι. Εγώ ήθελα να γίνω ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, τέτοιο πράγμα, στο σχολείο. Πώς, μάλλον όχι, Νιόνιο, να μην σου πάρω το λόγο. Πόσα χρόνια βρίσκεσαι εδώ στο χώρο? Γύρω στα 10. Έχεις συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα. Όχι, είμαι από Θεσσαλονίκη. Και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα, από ό,τι ξέρουμε. Ναι, ξεκίνησα. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησα εκεί να τραγουδάω. Φαίνεται, αυτό και να μην το έλεγε, φαίνεται. Φαίνεται. Είναι παιδί μου το προελαδίτικο, είναι η ομορφιά, είναι το άλλο. Ευχαριστώ. Ο άλλο αέρα. Σα ευχαριστώ εκ μέρου όλων. Ξέρετε, όλοι τι παιδί. Καταρχά, βγαίνει στην πίστα και σύεται η πίστα. Ω, δεν λέω ψέματα, εγώ λέω αλήθειες μόνο. Να το ξέρεις αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Τι με ρώτησε για συνεργασία? Αυτό ξέχασα. Λοιπόν, να παίζουν. Για τις συνεργασίες με τα ονόματα που έχεις κάνει. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι ξεκίνησα Θεσσαλονίκη, δούλευα γύρω στα 2 χρόνια εκεί, που δούλευα και με το Χρυσοχοίδη αρκετά. Και εκεί έγιναν δηλαδή κάποιες συνεργασίες. Και η πρώτη μου συνεργασία ερχόμενη στην Αθήνα ήταν με τον Βασάλη Μπερζίκα στο Ιωρόκο, στο ΡΕΚ. Ακολούθησαν μετά Ρέμος, Ρουβάς, Γαρμπί, με την Μπεγκιζίνα, με τον Πλούταρχο μετά στο Ποσειδόνιο, Αντώνη Βαρδί, τώρα μην τα πούμε. Και θες πολλά, να, πολλά άλλα. Θες να ακούσουμε ένα τραγούδι? Πολύ. Ποιο? εσείς θα θέλετε, εντάξει. Όχι, εσύ, εσύ επιλέγεις, εσύ. Εσύ θα μου πεις. Τι να ακούσουμε, το πώς χτυπάει η καρδιά μου θέλω να ακούσουμε τώρα. Πώς χτυπάει η καρδιά μου? Μετά θα μας εξηγήσεις πώς χτυπάει. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Γράφετε Παλμός, αφήνετε κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 19599. Φυσικά μπορείτε να μας στείλετε και τα email σας στο alekos@palmosradio.gr. Η Εύα Μιλή είναι εδώ και θα μείνει. Με κάνεις να γελάω, την άλλη πάλι να πονάω. Μα ό,τι κι αν κάνεις επιμένω, σαν τρελή να σε ζητάω. Έχεις ένα δικό σου τρόπο, η ανασφαλεία που νιώθω να μετατρέπεται για σένα, μαγικά μόνο σε ποθώ. Πώς χτυπάει η καρδιά μου όταν είσαι εσύ κοντά μου, φιλιά όταν μου δίνεις τα χίλια, κομμάτια να γίνω με χίλια. Πώς χτυπάει η καρδιά μου όταν φεύγεις μακριά μου, το κάνεις επίτηδες πια για να λιώνω στη δικιά σου αγκαλιά. Κι όταν λείπεις τα βράδια, ανατριχιάζω απ' τα σημάδια που έχουν αφήσει στο κορμί μου τα καυτά γλυκά σου χάδια. Πώς χτυπάει η καρδιά μου όταν είσαι εσύ κοντά μου, φιλιά όταν μου δίνεις τα χίλια, κομμάτια να γίνω με χίλια. Πώς χτυπάει η καρδιά μου
κάνει να ζω στο τρελό σου ρυθμό. Ώρες να μένω, να περιμένω να έρθεις πάλι εδώ. Πώς χτυπάει η καρδιά μου όταν φεύγεις μακριά μου. Το κάνεις επίτηδες πια για να λιώνω στη δικιά σου αγκαλιά. Σε 2 λεπτά μετά τις 10. Παλμός on air 105,4. Αλέκο Στεφάνου, Νιόνιος και Εύα Μιλή. Εύα, μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, ναι, πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Δικαιωμένη. Έχω περάσει από διάφορες φάσεις, από διάφορα στάδια. Mm-hmm. Πολλές εμπειρίες, πολλές γνωριμίες. Πώς ήταν το ξεκίνημα? Πολύ δουλειά, πολύ ξενύχτη. Το ξεκίνημα ήταν δύσκολο, ήταν εύκολο? Πώς ήταν? Εύκολο ήταν, γιατί δεν ήταν και κάτι σίγουρο που επεδίωκα. Mm-hmm. Πήγα από περιέργεια να μ' ακούσει ένας, μέσω ενός γνωστού, να μ' ακούσει ένας μαέστρος εκεί στη Θεσσαλονίκη που ήταν ο Κίλιας. Mm-hmm. Και μου λέει ξεκινήσει δουλειά. Δεν πήγα για να ξεκινήσω δουλειά. Και μου λέει, λέω για τραγούδι. Θυμάμαι τότε ήταν το Κόλαση τη Γαρμπή και το μη με συγκρίνει μάτια μου. Mm-hmm. Και μου λέει, ξεκινάς, λέω ότι ξεκινάω. Ξεκινάω. Τι, ποιος ήρθε? Τι κάνω εγώ τώρα? Δεν έφτιαχνα δουλειά, ναι, κάτι άλλο έκανα, με κάτι άλλο ασχολούμουν. Γιατί είχα τελειώσει εγώ και σχέδιο μόδας. Mm-hmm. Και μου λέει, ξεκινάς. Και έτσι ξεκίνησα τη δουλειά, πολύ χαλαρά και πολύ απροβλημάτιστα. Βέβαια, εντάξει, και δεν είχα και πολύ σχέση με όλο αυτό το θέμα που λέγεται showbiz. Μαγαζί. Α, καλά, καμία σχέση. Το θέμα μαγαζί, ξενύχτη, έξω. Δηλαδή δεν έβγαινε και πάρα πολύ, να φανταστεί. Mm-hmm. Αλλά με μάγευσε όλο αυτό το πράγμα. Απλά τραγούδαγα. Είσαι ένας άνθρωπος, μια και ανέφερα πριν τη showbiz, είσαι ένας άνθρωπος. Λόγια, λες. Ναι. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση, δεν τον βλέπουμε να κάνει σκάνδαλα, δεν τον βλέπουμε να απασχολεί γενικώς τα μέσα. Οι μοναδικές περιπτώσεις που απασχολεί τα μέσα είναι για να παρουσιάσει κάτι καλό. Αυτό. Εντάξει, αυτό προσπαθώ βέβαια, αυτό προσπαθώ. Όσο μπορώ να το ελέγχω, αυτό προσπαθώ και αυτό θέλω να γίνεται. Τώρα το. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Να υποθέσω όμως ότι οι προτάσεις έχουν γίνει πάντα για κάτι να δημιουργηθεί προκειμένου να. Εντάξει, μωρέ, αλίμονο. Εντάξει. Δεν είναι μόνο θέμα προτάσεων, είναι θέμα άμα θέλει γίνεται. Mm-hmm. Δεν είναι να το προτείνει για κάποιους. Άμα θέλει να απασχολήσει για την προσωπική σου ζωή, για οτιδήποτε άλλο πέραν τη δουλειά σου, είναι το μόνο εύκολο. Ρωτήστε και εμένα. Μισό να πω κάτι στους ακροατές. Ναι, ρωτήστε ναι. Και εμένα πόσο καιρό την κυνηγάω. Λοιπόν. Όχι και με κυνηγάς. Όχι και με κυνηγάς. Με βγήκε η δουλειά με το που μου είπες αυτό. Εντάξει. Αμέσως. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Εντάξει. Νιόνιο. Νιόνιο. Υπάρχουν άνθρωποι που σε έχουν βοηθήσει στην καριέρα σου? Μονάχοι δεν είναι πολλοί άτομοι. Υπάρχουν άνθρωποι, ναι. Που με έχουν βοηθήσει. Ναι, σου είπα, και ένας άνθρωπος που αναφέρω, που ανέφερα και πριν, είναι ο Κίλιας, ο πρώτος άνθρωπος που μ' άκουσε και με έβαλε σε αυτό το χώρο, έτσι που ξεκίνησα. Το ήθελε, δεν το ήθελε, δηλαδή πάλι πρέπει να πω ένα ευχαριστώ. Γιατί το ήθελε, δεν το ήθελε, με έβαλε και ξεκίνησα αυτή τη δουλειά. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή με τους περισσότερους που έχω συνεργαστεί, που έχω βρεθεί, ο καθένας κάτι έχει προσφέρει. Κάτι προσφέρω εγώ, κάτι δηλαδή καταλαβαίνει τι λέω.
Μέσα στο χώρο, μέσα στο χώρο αυτό. Αλληλοβοηθιόμαστε, θέλω να πω. Ναι. Έχεις απαγοητευτεί καθόλου? Να πεις, βρε, τι γίνεται εδώ, πώς πάντα καλά πράγματα. Να σου πω κάτι. Όπως είναι και η ζωή, όπως είναι και όλες τις δουλειές, δεν είναι μόνο χαρά, ευτυχία και τραλαλα τραλαλό. Ναι. Υπάρχουν και δυσκολίες. Γι' αυτό λέμε και είναι, ειδικά και αυτή είναι μια δουλειά που θέλει πολύ υπομονή και επιμονή. Mm-hmm. Πρέπει να επιμένεις, πρέπει να αντέχεις και τις δυσκολίες, να ξεπερνάς και τις απογοητεύσεις. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να είναι όλα καλά. Αυτό είναι παράλογο. Λέει η φίλη μας. Ότι όλα είναι, είμαστε με την καλή χαρά. Λέει η φίλη μας η Ελένη, καλησπέρα Εύα, είσαι καταπληκτική. Πραγματικά λέει το CD το οποίο βγήκε ήταν ανεξήγητο. Και είναι, λέει, καταπληκτικό. Θέλω να σε ρωτήσω, λέει, πού εμφανίζεσαι αυτή την περίοδο? Ναι, στον Καλέα, στη Γλυφάδα, στη Σημοπούλου 9. Είναι το παλιό Καλέα, το κλαμπ, που γίνει τώρα live και φιλοξενεί εμάς. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Είχα μια κουβέντα με ένα φίλο και επειδή είχαμε και τους νόμισμα και είπαν ότι είναι στον Καλέα, το λες και εσύ τώρα, και μου λένε, μα καλά, λέει, τον Καλέα δεν ήταν, λέει, κλαμπ. Ναι, λέω, παιδιά, μπράβο, ναι, ήταν, ναι, κλαμπ. Γιατί ήταν πολλά χρόνια κλαμπ, είναι ένα μαγαζί πολύ γνωστό ως κλαμπ, χρόνια έχει δηλαδή μια ιστορία. Και έγινε πρώτη φορά live πέρυσι, βέβαια. Έτσι, λίγο δοκιμαστικά, βέβαια. Και φέτος άλλαξε το μαγαζί, το έχουμε αλλάξει, έχει ανακαινιστεί. Και γίνεται πολύ όμορφος οικείος έτσι χώρος που εμφανιζόμαστε τώρα εμείς. Εγώ, η Νόμισμα, ο Μπο, ο Ρενιώτης, η Σάγια και πολλά άλλα παιδιά. Είσαι τόσα χρόνια στη νύχτα. Η νύχτα αλλάζει χρόνο με το χρόνο. Πώς βλέπεις φέτος τη νύχτα? Όχι μόνο φέτος, εντάξει, είναι κάθε φορά. Εντάξει, έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες. Και όχι, δεν είναι το θέμα νύχτας. Είναι ότι σίγουρα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, όλα αυτά που δηλαδή ακούμε συνέχεια για την κρίση. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν ασφαλώς και έχουν αντίκτυπο και στη δική μας δουλειά, έτσι. Σίγουρα. Ο κόσμος δυσκολεύεται και δεν βγαίνει να διασκεδάσει και να ξοδεύσει κιόλας όπως ξόδευε και διασκέδαζε παλιά. Σίγουρα. Πέρσι, ίσως η πρόπερση. Παλιά, τον λέω, δεν εννοώ πριν 10 χρόνια. Ναι, εντάξει. Ενώ ότι χρόνο με τον χρόνο, ναι, ελπίζω να ξεπεραστεί αυτό. Εξάλλου και εσύ πριν 10 χρόνια. Το γενικό σύνολο δυσκολεύεται και ζορίζεται και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Θα βγει μεν, γιατί δεν μπορεί να το πλήξει και μέσα τον Έλληνα. Δεν μπορεί να το. Σε καμία περίπτωση. Μέσα. Ναι, θα βγει, αλλά δεν θα βγει με την ίδια άνεση και απροβλημάτιστα όπως έβγαινε. Είτε έτσι τα αλλιώς, επειδή ανέφερες για πριν 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια εσύ ήσουν 8 χρονών, οπότε δεν δούλευες. Άρα δεν εντάξει, έχει. Εντάξει, το προβλήθηκε τώρα, αλλά εντάξει. Εντάξει, τώρα τι, δεν πειράζει. Κάτω από τα 20 δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, βέβαια τώρα επειδή είμαι ακόμα 18, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά εντάξει, μην το λες τώρα. Εντάξει. Αργότερα θα τα κατάφερε. Λόγω που μερικέ γλώσσε θα πούνε ότι κρύψαμε και κανένα καλοκαίρι. Πες 19 για να είμαστε μέσα. Εντάξει τώρα, ναι. Δεν είμαι, εντάξει. Λοιπόν, θέλω επιγραμματικά να σου διαβάσω ονόματα τα οποία στέλνουν καλησπέρες, στέλνουν συγχαρητήρια, στέλνουν. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Καλησπέρες και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε Βιβί, Σοφούλα, Γιώργος, Ανούλα, Έφη, Κώστας, Λάκης, Πέτρος. Πόπι. Τι λένε όμως όλοι αυτοί οι φίλοι, τι λένε? Στα διαβάζω γρήγορα τα ονόματα, γιατί πάνω κάτω λένε όλοι την καλησπέρα τους, συγχαρητήρια, είσαι καταπληκτική, είσαι πανέμορφη, είσαι κούκλα. Όλοι λένε ότι είμαι καταπληκτική. Πάνω κάτω όλα τα μηνύματα αυτό σου. Δεν το βρες ένα που να μην λέει ότι είμαι καταπληκτική, σε παρακαλώ πολύ. Ένα που να μην λέει. Βρήκα ένα το οποίο λέει, τον λένε Νικόλα και ρωτάει πού μπορεί να σε γνωρίσει από κοντά. Από κοντά να με γνωρίσει. Από κοντά θα με δει. Μπορεί να έρθει στον Καλέα και να έρθει στο Καμαρίνι. Όταν τελειώσει το πρόγραμμά μου, να μου πει ένα γεια. Να του πω ένα γεια. Νικόλα, να πας. Λοιπόν, έχουμε και το φίλο μας τον Ηλία επίσης που λέει καλησπέρα, συγχαρητήρια Εύα, είσαι καταπληκτική. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Τη φίλη μας τη Δώρα. Αυτά για την ώρα βλέπω εδώ στα συστήματά μας. Πες μου ένα τραγούδι που θες να ακούσουμε για να πάμε μέχρι και τα διαφημιστικά μηνύματα των 10. Θα πω ένα, το πάμε να αλλάξει. Με ένα που θέλω εγώ, ένα που θέλετε εσείς. Εγώ ξέρεις ποιο μου αρέσει.
Το φεύγω και πάω. Βάλε το φεύγω και πάω. Εγώ είμαι τον τυριντάχτα άνθρωπος. Πες μου ότι χορεύεις κιόλας, έτσι. Και ανεβαίνεις στη τραπέζι και χορεύεις. Όχι, εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας. Πότε θα έρθεις να παρέα? Είπαμε, εντάξει, μην το κάνουμε και... Να κουνήσουμε τα κορμιά μας εκεί στην πίστα. Άμα το τραβήξεις την πίστα πάνω με το ζώο, θα ανέβει πάνω και... Μα τι, εννοείται. Το ίδιο μου... Το ίδιο Πάμε μου είχε κάνει στη Θεσσαλονίκη η Πάολα. Δεν ανέβαινα και με τράβηξε πάνω. Λοιπόν, δεν θα κάτσω. Δεν θα με τραβήξουμε, δηλαδή θα καθόμαστε κάτω. Δεν θα κάτσω εγώ σε μπροστινό τραπέζι, θα πάω πίσω στον τοίχο. Βρε και από πίσω. Κανένα πρόβλημα να έρθω εκεί πέρα πίσω στον τοίχο που θα είσαι και να σε φέρω μπροστά. Καλά, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το ξέρεις αυτό, ναι. Λοιπόν, φεύγω και πάω, φεύγω, πάω στον Καλέα και. Δεν φεύγουμε βέβαια. Όχι, όχι. Λοιπόν, θα βάλουμε μετά αυτό. Θες άλλο, πες μου άλλο, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή το φεύγω, το φεύγα να το βάλουμε. Α, δεν έχω πρόβλημα, πες μου άλλο, ό,τι θες. Να βάλουμε ένα σκέψιμο απαγορευμένοι. Βεβαίως, πώς, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Παλμός κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 19599. Εύα Μιλή, Αλέκο Στεφάνου, Νιόνιος. Επιστρέφουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Καρδιά μου πάλι μάλωσα εχθές, γιατί δεν σε ξεχνάει. Ενώ τη στόχο απαγορεύσει από καιρό, ακόμα σ' αγαπάει. Με την καρδιά μου πάλι μάλωσα εχθές, για τα δικά σου μάτια. Για σένα ναι που έφυγες και με κάνες κομμάτια. Σκέψη μου απαγορευμένη, πάλι απόψε μεθυσμένη θα κυκλοφορώ. Μες στους δρόμους θα γυρνάω, θα φωνάσω σ' αγαπάω, θα σ' αναζητώ. Σκέψη μου απαγορευμένη, βάσανο που μ' αρρωσταίνει, θέλω να σε δω. Η καρδιά μου αυτό το χωρισμό. Δεν αντέχει η καρδιά μου αυτόν το χωρισμό. Το μυαλό μου συνεχώς διαφωνώ για το δικό σου θέμα. Δεν ξέρω πια τι είναι λάθος, τι σωστό. Τα έχω εντελώς χαμένα. Με το μυαλό μου συνεχώς διαφωνώ και απάντηση δεν βρίσκω. Θα κάνω αυτό που λέει η καρδιά. Θα αυτό το ρίσκο. Σκέψη μου απαγορευμένη, πάλι απόψε μεθυσμένη θα κυκλοφορώ. Μες στους δρόμους θα γυρνάω, θα φωνάζω σ' αγαπάω, θα σ' αναζητώ. Σκέψη μου απαγορευμένη, βάσανο που μ' αρρωσταίνει, θέλω να σε δω. Η καρδιά μου αυτό το χωρισμό. Δεν αντέχει η καρδιά μου αυτόν το χωρισμό. Σκέψη μου απαγορευμένη. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από το Αρχομάνι. Κάθε φορά που ζητάτε μια διαφορετική γεύση πέρα από τις συνηθισμένες, σκέφτεστε και μιλάτε για το Αρχομάνι.
Το αρχοντικό του Μάκη και της Νίτσας ανοίγει τις πόρτες του και σας φιλοξενεί σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Σας προτείνει γεύσεις περιέργειες, πρωτότυπες, ασυνήθιστες που βασίζονται στη φαντασία των παλιών και την έμπνευση των νέων δημιουργών. Νεφισμένα κεφτεδάκια, σπέσια ζαλιγκάρια, φέτα ψητή, σαγανάκι χιώτικο και μαγειρεμένη στρουθοκάμιλο με πολλούς τρόπους. Πιάτα με φαντασία συνδυασμένα με νέκταρ. Χύμα κρασί παραγωγής ή κάβας. Και για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση το Αρχομάνι επιφυλάσσει πολλές και διαφορετικές απολαυστικές γεύσεις. Αρχομάνι. Καθημερινά ανοιχτά εκτός Δευτέρας, Κυριακή και Αργίες από το μεσημέρι. Αρχιπελάγους 71 και Άθωνος στην Άνω Γλυφάδα. Τηλέφωνα κρατήσεων 9645 906 και 9604 486. Τώρα το Αρχομάνι είναι κοντά και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με την καλύτερη τιμή. Πλήρες μενού από 13 ευρώ και ο γάμος, η βάπτιση και κάθε σημαντικό γεγονός της ζωής σας θα έχει άλλη γεύση. Αρχομάνι. Τηλέφωνο 210-9604-486. Η προσιτή αρχοντιά. Ένα τραγούδι είναι η ζωή. Κι αν είσαι Έλληνας και ακούς μουσική, μπορείς καινούργιες εμπειρίες να ζήσεις. Αν στα FM, Ράδιο Παλμό, αναζητήσεις. Όλος ο κόσμος, μία παρέα. Όλος ο κόσμος, ένας Παλμός. www.palmosradio.gr. Ο σταθμός των επιτυχιών. Παίζει ζωντανά και στο διαδίκτυο. Παλμός On Air. Όλος ο κόσμος, εδώ. Καλώς την κυρία Λαζάρου. Τι κάνετε? Τι να κάνω, κύριε διαχειριστά? Δεν το πήρατε χαμπάρι? Πλημμύρισε η αποχέτευση. Συμφορά! Μη στεναχωριέστε. Έχω καλέσει ήδη την EAC Service. Άμεσες και υπεύθυνες λύσεις σε αποφράξεις, απολυμάνσεις, υδραυλικές εργασίες. EAC Service. Αναλαμβάνουμε και έκδοση κοινοχρήστων και μηνιαίες συντηρήσεις αποχετεύσεων. EAC Service. Τηλέφωνα 210-9602-300. Άμεση δράση. Αξιόπιστη λύση. Τώρα και στα Μεσόγεια. Τηλέφωνο 210-60-22-146. Ακούμε τη φωνή του Νίκου Αργυρίου στη Νέα Του Επιτυχία. Άκου τη φωνή μου, τον ήχο της ψυχής μου, που δυνατά σου λέει γύρισε ξανά. Άκου τη φωνή μου. Απολαύστε το στο Φως Live. Ιερά Οδός 339. Για κρατήσεις 210-5696-982. Μικρές αποδράσεις ή ονειρεμένες διακοπές στον υπέροχο πόρο. Εσείς πάρτε την απόφαση και αφήστε τα υπόλοιπα στο Ascheli Travel. Φροντίζουμε για σας τα εισιτήρια για πόρο με ferry boat και υπτάμενα δελφίνια. Και σας εξασφαλίζουμε μια άνετη και ευχάριστη διαμονή κλείνοντάς σας ξενοδοχείο, γκαρσονιέρα, διαμέρισμα ή δωμάτιο. Ascheli Travel, Νίκος Καΐκας. Φροντίζει η επίσκεψή σας στον πόρο να σας μείνει αξέχαστη και μοναδική με τις πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες και οικονομικές προτάσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2298-0-24900 και 25-945. Επισκεφτείτε το site μας στο www.poros-accommodation.com. Διακοπές και αξέχαστα Σαββατοκύριακα στον πόρο με Ascheli Travel. Είναι trendy, σας δίνουν στυλ και σας βάζουν στο κλίμα της εποχής. Optolife οπτικά σαπουνάκης. Η μόδα που αγγίζει τα μάτια σας. Η μόδα που υπερέχει. Επιλέξτε τώρα από την πλούσια συλλογή μας τα γυαλιά που σας ταιριάζουν και φορέστε τα με άνεση. Optolife οπτικά σαπουνάκης. Σκελετίο ράσεως, διορθωτική φακή. Φακή επαφής, λευκή και έγχρωμη για μοιοπία, αστιγματισμό και υπερμετροπία. Optolife οπτικά σαπουνάκης. Και γυαλιά ηλίου όλων των γνωστών οίκων μόδας. Και με βαθμούς μοιοπίας. Optolife οπτικά σαπουνάκης. Γεωργίου Γεννηματά 6 και Γεωργίου Γεννηματά 86 Τερψιδέα. Γούναρη 137 Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9640-286. Η μόδα στα μάτια σας. Ξημερώματα σε ψάχνω σαν παρέστηση τρελή και χαϊδεύω τη μεριά σου. Όλη η ζωή μου είσαι εσύ.
Σε θέλω απόψε του θανάτου. Αγάπη μου, έλα κι όπου βγει. Αυτό το βράδυ του Σαββάτου. 19 λεπτά πριν από τις 11. Παλμός ο Νέαρ 105,4. Αλέκο Στεφάνου. Νιόνιος. Εύα Μιλή. Εύα, κατάλαβες πως πέρασε. Καλά, ναι, αυτό το ξέρω. Πώς περνάει έτσι η ώρα, δηλαδή. Αυτό πήγα να σου πω, κατάλαβες γιατί. Αυτό, είναι αυτό 10 με 11. Είναι κι όμως. Όχι, παιδιά, κοροϊδία. Δεν το δέχομαι αυτό. Θα το κάνουμε 10 με 1 τότε. Όχι, δεν αρνούμε. Ναι, εννοείται. Μ' αρέσει μια ερώτηση να κάνω. Υπάρχει κάποια συμβουλή που σου έχει δώσει συνάδελφος, μεγαλύτερος, μικρότερος, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά να τη θεωρείς πάρα πολύ σημαντική και να την κουβαλάς? Τώρα ξέρεις, για να πω τώρα που έχω μια μνήμη ελέφαντα. Α, κατάλαβα. Θέλω που αυτά έρχονται σε στιγμές, σε ανύποπτες στιγμές, που θυμάσαι κάποια πράγματα. Τώρα αυτή τη στιγμή, κοίταξε, δεν χρειάζεται να σου δώσει μια κάποια συμβουλή ο άλλος. Η πιο έτσι συνηθισμένη, αυτό που λένε οι περισσότεροι, είναι ότι πρέπει να, να μην απογοητεύεσαι, να παλεύεις για αυτό που θέλεις, να το κάνεις σοβαρά. Δηλαδή τέτοιου είδους συμβουλές έχω πάρει. Κάτι τέτοιο θα συμβούλευες και ένα νέο καλλιτέχνη? Θα συμβούλευες και ένα νέο καλλιτέχνη που ξεκινάει αυτή τη στιγμή το ίδιο πράγμα? Τώρα αν είμαι εγώ σε κάποια θέση να συμβουλέψω κάποιον, εντάξει, σίγουρα είναι κάποια πράγματα που χωρίς αυτά, δηλαδή αν θέλεις να το κάνεις σοβαρά αυτό το πράγμα, έτσι, και όχι θέλεις, θέλω να κάνω μια αρπαχτή, ένα χρόνο, να κάνω ένα σουξέ και μετά να χαθώ. Αν θέλεις να το κάνεις ενδιαφέρει, το αγαπάς αυτό το πράγμα, αυτό που λέγεται τραγούδι, το αντιμετωπίζεις ένα πράγμα ψυχής, ναι, σίγουρα πρέπει να το σέβεσαι. Νιόνιο, θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχει ελεύθερος χρόνος και πώς περνάς αυτό το χρόνο τον ελεύθερο. Αν πηγαίνεις δηλαδή κάπου κινηματογράφο, θέατρο ή για κάποιο καφέ, ξέρω, για να φιλοντάς φίλους και τέτοια. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, είναι κάποιες, υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Άμα θέλεις να βρίσκεις. Εντάξει, είναι και κάποιες φορές όταν δηλαδή είσαι σε μια προετοιμασία δίσκου, σίγουρα αφιερώνεις πολύ περισσότερο χρόνο και δεν έχεις πολύ ελεύθερο. Ναι, ναι. Δεν σου μένει. Δηλαδή και τον ελεύθερο χρόνο που έχεις, εισαγωγικά κάθεσαι σπίτι και ακούς και ξανακούς και σκέφτεσαι και βλέπεις κάποια πράγματα. Αλλά όταν μπαίνεις σε μία σειρά και δουλεύεις το βράδυ, την ημέρα, εντάξει, είναι πιο περιορισμένα τα πιο περιορισμένες υποχρεώσεις σου. Σίγουρα σου μένει χρόνος να πας, θα πάω και για καφέ, θα πάω και σινεμά. Βασικά αυτά μου αρέσει να κάνω, γιατί δεν κάνω και δεν βγαίνω και πάρα πολύ εξωτερική. Είμαι λίγο πιο περισσότερο του σπιτιού. Με τους παλιούς φίλους σου, φιλενάδες, έχεις ακόμα επαφές ή μετά την αναγνωρισιμότητά σου άλλαξε τα πράγματα? Έγινα διάσημη, σταμάτησα να μιλάω. Αν αυτοί άρχισαν, δηλαδή άλλαξαν, σε βλέπουν με διαφορετικό μάτι, αυτό είναι, όχι εσύ. Αν οι φίλοι βλέπουν την Εύα διαφορετικά. Όχι, όχι. Με αυτούς που είχα επαφές από παλιά, συνεχίζω να έχω και τώρα. Θεσσαλονίκη ανεβαίνεις? Φυσικά. Είναι η οικογένειά μου εκεί, ανεβαίνω. Είναι ό,τι καλύτερο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να μου πεις τώρα, ήμουν πέρα στο χειμώνα, δούλεψα εκεί μετά από 8 χρόνια που είχα να πάω στη Θεσσαλονίκη και πέρασα τέλεια. Μπορείς να μου πεις τη διαφορά της διασκέδασης Θεσσαλονίκης από της Αθήνας, γιατί έχει διαφορά. Ποια είναι αυτή η διασκέδαση? Τι διαφορά έχει? Θεσσαλονικιά και ξέρεις εσύ. Ναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι διαφορά έχει. Γιατί, ξέρεις, ό,τι κάνω, εγώ είμαι ίδια παντού. Και από τον κόσμο τη διαφορά. Ναι, το πώς αντιδρά ο κόσμος, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν έχω αντιληφθεί κάτι άλλο. Μου ζήτησες πριν να σου βρω ένα μήνυμα το οποίο να λέει ότι δεν είσαι καταπληκτική. Έτσι. Έχω. Πάμε. Έχω. Λέει. Αλέκο καλησπέρα, Εύα καλησπέρα, Νιόνιο καλησπέρα. Θέλω να πεις, λέει στην Εύα, δεν είναι καταπληκτική. Έτσι. Πες της, είναι καλούλα. Α,
Δασκαλούτσικη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην λες ότι δεν σε ακούνε και δεν ζητάνε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιόνιο. Να το πάρει πίσω, να ανακαλέσει. Ναι. Να πει καταπληκτική. Μάλλον όχι, πριν ρωτήσει κάτι, Νιόνιο. Πόσο σοβαρά με παίρνουν όμως, Ο κόσμος αγαπάει και ο κόσμος ξέρει να ξεχωρίζει και να αναγνωρίζει. Όχι, αυτό. Δεν έχω παράπονο. Αυτό μπορώ να στο επιβεβαιώσω σίγουρα. Δεν έχω παράπονο. Μιας και είμαστε στην εποχή της Eurovision, θα πήγαινες ποτέ? Δεν σε ρωτάω αν συμφωνείς με τη συμμετοχή του Σάκη και όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αν θα πήγαινες εσύ, αν σου γινόταν πρόταση. Σοβαρά τώρα, εντάξει. Γιατί κάνω και είμαι και λίγο αυτό εγώ. Γιατί να μην πήγαινα, ναι. Αν ήταν κάτι. Θεωρείς ότι βοηθάει τον καλλιτέχνη? Αν ήταν κάποιο τραγούδι που, αυτό μπορεί να κερδίσει είναι προβολή. Τώρα αυτό μπορεί να το κάνει καλό, μπορεί να το κάνει και κακό. Γιατί στο λέω αυτό? Έχουμε προσέξει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον που έχει γίνει έτσι πιο δημοφιλής η Eurovision, τουλάχιστον στη χώρα μας, έτσι, γιατί σε άλλες χώρες ήταν ανέκαθεν. Γιατί πήραν πολύ καλές θέσεις. Μπράβο. Πήγανε πολύ καλά ονόματα, πολύ καλοί καλλιτέχνες. Έχουμε προσέξει λοιπόν ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν φέρανε την επιθυμητή θέση που θέλαμε, ας το πούμε, γιατί όλοι οι Έλληνες θέλουμε την πρωτιά και όλος ο κόσμος θέλει την πρωτιά. Εντάξει, ναι, λογικό. Μετά χαθήκανε για αρκετό καιρό. Ναι, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Γι' αυτό σου λέω ότι θεωρείς ότι βοηθάει. Αυτό σου λέω, μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί και όχι. Να σε βοηθήσει ότι όταν είσαι ένας νέος καλλιτέχνης, θα σε βοηθήσει στο θέμα της προβολής, διαφήμισης και δεν θα γίνεις ακόμη πιο γνωστός, ίσως. Ένας ήδη καταξιωμένος. Δηλαδή όπως όταν πήγε ο Ρουβάς, όπως πήγε η Παπαρίζου, η Βύση. Δεν νομίζω να είχαν ανάγκη την προβολή και τη διαφήμιση. Να πάει ένας πιο νέος καλλιτέχνης, ίσως για πρώτου βήματα. Σίγουρα θα κερδίσει η προβολή. Τώρα αυτό που είναι λίγο τεχνικό το θέμα, ότι για την Ελλάδα. Εντάξει, εγώ αυτό το θεωρώ λίγο παραμύθι. Από εκεί και πέρα. Πες, είναι μια εκδήλωση τραγουδιού, είναι σόου, λίγο διασκεδαστικό. Αυτό. Πες, Νιόνιο. Έτσι, το μαζί είμαστε για την Eurovision. Τέτοια πράγματα μαζί, πιστεύουμε. Είναι ένα παραμυθάκι το οποίο κινίζει τον κόσμο. Εντάξει, σίγουρα θα χαρείς εκείνη την ώρα συγκινήσει αν πας καλά. Αλλά και αυτό το ότι αν δεν πας καλά, που πέφτουν να σε φάνε. Δηλαδή τώρα η καταξιωμένη, η απόλυτη δύση που πάει και κρίνεται η καριέρα της, ας πούμε, από την Eurovision, είναι πολύ τραγικό, αστείο. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ να κρίνω ότι θα δίνονται όλα τα χρόνια της και όλη η καριέρα της και όλες τις επιτυχίες της επειδή πήγε σε ένα πανηγυράκι. Όχι, δεν το λέω πανηγυράκι. Είναι μια άλλη βραδιά τραγουδιού. Βλέπεις ότι οι άλλοι το αντιμετωπίζουν κάπως, καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Αυτό το να το παίρνουμε τόσο σοβαρά δεν μ' αρέσει. Εντάξει, να είναι και ένα ωραίο τραγούδι. Γιατί αν ήταν ένας διαγωνισμός καθαρά τραγουδιού, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Θα έλεγα τελείως άλλα πράγματα. Έτσι, δηλαδή. Εμείς τώρα πια δεν θέλουμε καν ελληνικό τραγούδι, καν ελληνική μουσική. Ποιος διαγωνισμός για το ελληνικό τραγουδιού είναι αυτό, ότι αντιπροσωπεύει την Ελλάδα? Το ξένο το τραγούδι. Βασικά, ναι, αντιπροσωπεύει. Δηλαδή, θα στείλουμε ένα τραγούδι τύπου Pop, Madonna, Britney Spears, δηλαδή, ποια Ελλάδα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα σε έκανε να αφήσεις το τραγούδι? Δεν ξέρω. Δύσκολο είναι αυτό τώρα που με ρωτάς. Να το αφήσω εντελώς. Ναι. Αν είχες... Εντελώς. Ναι. Ξέρετε, να αφήνει ένα παραθυράκι κάτι. Εντελώς. Υπάρχει κάτι. Μπορεί να υπήρχε η οικογένεια. Μπορεί να υπήρχε κάτι άλλο. Δεν ξέρω λόγος αυτό. Σαν, ήμουν πολύ ευτυχισμένη με έναν άνθρωπο και... Μπορεί. Γιατί υπάρχει... Δεν μπορεί να αποκλείσει τώρα τίποτα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από το φίλο μας το Σωτήρη, ο οποίος λέει... Για αλλάξω δουλειά. Ναι, όχι. Λέει, Εύα... Μάλλον αγγελία, τη ζητάμε γαμπρό, δεν ξέρω. Περίμενε, δεν με αφήνετε να πω το μήνυμα. Εύα λέει, καλησπέρα, θέλω να σου πω ότι σε έχω δει, λέει, και είσαι μια κούκλα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι ελεύθερη?
Γιατί, δεν εξαρτάται. Είσαι ελεύθερη, είσαι ερωτευμένη, ρωτάει ο άνθρωπος. Είμαι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη η Σωτηρή. Και περιμένουμε κι άλλο μήνυμα. Σωτηρή είναι ελεύθερη. Ωραία, ναι. Το απαντήσαμε και. Τώρα να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ερώτησε με. Βλέπω έτσι μέσα στους τίτλους των τραγουδιών σου. Μπορείς να μου πεις ποιος είναι ο άντρας των ονείρων σου. Τώρα θα μου πεις να ακούσω το τραγούδι. Αλλά πριν τα ακούσω, για πώς έρα θέλω. Αν ακούσω το τραγούδι λέει ο άντρας των ονείρων μου. Για μένα είσαι εσύ, ας πούμε, μωρό μου είσαι εσύ. Για μένα λέει. Έτσι. Για σένα το λέει. Να απαντήσω έτσι πολύ σοβαρά. Ναι, ναι. Ο άντρας των ονείρων μου είναι στα όνειρά μου. Εδώ, εδώ γαμπρός λέει νέος, ωραίος και τρελός. Ονόματα δεν λέμε, Νίκο με λένε. Το τρελός μας ενδιαφέρει. Εγώ διαβάζω το μήνυμα. Λέει εδώ γαμπρός, νέος, ωραίος και τρελός. Ονόματα δεν λέμε, Νίκο με λένε. Ονόματα δεν λέμε, Νίκο με λένε. Ναι. Το λέει κάπως συστηματικά. Δεν ξέρω. Το ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν κάνει, Ανίτα, αν θέλω, Ανίτα, μήπως. Βοήθα λίγο και εσύ, ρε Νίκο. Βοήθα λίγο να καταλάβει. Με ονόματα πες και τίποτα άλλο. Νίκο. Πες μου ένα τραγούδι να πάμε να ακούσουμε. Θέλω να μείνω παιδί. Με την αδερφούλα. Μόνο. Θέλω να μείνω παιδί, ναι. Με τη sister. Με την παιδική Χριστίνα. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Για πάμε. Μεγάλος και σκληρός, κι εγώ που πρέπει να μεγαλώσω. Κόσμος που δείχνει σοβαρός, μου λένε πως πρέπει να τον σώσω, μα εγώ κόσμος γνωστικός, τις ευθύνες μου πρέπει να αναλάβω, μα εγώ θέλω να μείνω παιδί, να αγαπάω και να κλαίω, να γκρινιάζω όταν μου λείπει το φιλί. Θέλω να μείνω παιδί. Θέλω να μην
4 λεπτά πριν από τις 11. Παλμός ο Νέαρ 105,4. Αλέκο Στεφάνου, Νιόνιος, Εύα Μιλή. Τώρα εγώ να ρωτήσω, αυτό το ντουέτο πώς προέκυψε? Αυτό το ντουέτο προέκυψε, είναι κάτι στίχη που είχα γράψει εγώ πριν κάνα 2 χρόνια περίπου, γιατί γράφω ενίοτε, δεν είμαι στιχουργός έτσι. Αλλά κάποιες φορές που είμαι σε περίεργη, σε περίεργη κατάσταση, γράφω κάποια πράγματα. Και μου είχε βγει το «Θέλω να μείνω παιδί», λοιπόν, γιατί είναι κάτι που αισθάνομαι. Και όλοι, δηλαδή, είναι αυτό το παιδί που κρύβουμε όλοι μέσα μας, που είναι ωραίο, μακάρι να κρατάγαμε την αθότητα και τα χαρακτηριστικά του παιδιού, τον αυτορμητισμό, τα μη σκεφτόμαστε, ξέρεις, πονηρά και αυτά, όλο αυτό. Η απορία είναι, η αδερφούλα θέλει να γίνει και αυτή τραγουδίστρια. Η αδερφούλα, λοιπόν, τραγουδάει, είναι, παίζει κιθαρά και τραγουδάει, βαζά σε ένα άλλο ξένο, ροκ, pop και τέτοια. Ετοιμάζεται για συναυλία στην Αμερική. Ξέρεις, αυτό είναι το όνειρό της. Ναι. Και ήθελα να κάνουμε κάτι μαζί. Και αυτό το τραγούδι τέριαζε. Λοιπόν, για να το κάνουμε, για να το πούμε μαζί. Παρόλα να είναι το τραγούδι μας. Μας κάνετε, λέει, πολύ καλή παρέα, πάντα έτσι, Δημητρούλα από Κόρινθο. Για πολλά στη Δημητρούλα, λοιπόν. Τι θες, παντού, από παντού. Από παντού από σου παντού. Στέλνουμε. Από παντού. Νιόνιο. Υπάρχουν πράγματα και καταστάσεις στο χώρο που σε ενοχλούν καμιά φορά? Εντάξει, φυσικά. Θα τολμήσω να πω. Τι έχεις αντιμετωπίσει προχειρότητες? Τι έχεις αντιμετωπίσει προχειρότητες έτσι στη δουλειά σου? Εντάξει, σίγουρα κάποιες φορές και προχειρότητες. Εντάξει, αυτό που δεν μου αρέσει είναι που πρέπει να παίζουμε όλοι κάποιο ρόλο. Που προσπαθούμε να είμαστε όλοι αρεστοί σε όλους. Που δεν μπορούμε να μιλάμε και πολύ έτσι αληθινά, γιατί όποιος μιλάει έτσι πολύ ειλικρινά, λίγο παρεξηγείται. Αυτό δεν μου αρέσει, ούτε μπορώ να πω σε αυτή τη λογική. Ξέρεις τι θέλω να μάθω? Ξέρεις αυτό όλοι, που πρέπει να είμαστε όλοι καλά παιδιά. Πρέπει να είμαστε όλοι τα αγάπητα, αυτά που αγαπάμε του όλους, μας αγαπάνε όλοι. Αυτό δεν το θεωρώ και πολύ φυσιολογικό. Καλά, δηλαδή, κάποιος θα μας αρέσει, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους όχι. Μακάρι να αρέσουμε σε όλους, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλω να μάθω μια εκδήλωση. Ναι. Ευκαιρία, να μάθεις πράγματα. Μια εκδήλωση θαυμασμού από. Ωραία, τώρα αυτό ήθελες να μάθεις. Ναι, ναι, περίμενε, αλλά περίεργη. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για αυτά τα πράγματα, αλήθεια. Κάτι περίεργο που έχει τύχει, ρε παιδί μου. Ναι, όχι, ξέρει, γιατί τα λες αυτά και φαίνονται λίγο ψωνίστικα το. Κάτι που σε εκδηλώνει, να τον αναφέρει, ας πούμε, μια εκδήλωση που σε κάποια στιγμή κάποιο έτσι αυθόρμητα σου είπε κάτι ή έκανε κάτι. Δεν μου αρέσει να τα λέω αυτά τα πράγματα. Κάτι το οποίο σου έχει συμβεί εσένα στην πίστα, το κλασικό να φανταστώ γλίστριμα. Έχω πέσει κιόλας, ναι, ναι. Έχει πέσει κιόλας. Έχω πέσει, ναι. Με πήρε παραμάζωμα ένα φίλο. Το οικόπεδο είναι δικό σου εκεί πέρα, να πα να το κρατήσει. Που χόρευε ζεμπέκικο, έτσι, μια ζεμπεκιά πολύ. Αυτό έπαιρνε τις τροφές λίγο απότομα. Και όπως θα παίρνω τις τροφές. Έπαιρνε ποδιά και έπεσα. Και όπως θα παίρνω τις τροφές, λοιπόν, πήρε και εμένα μαζί. Και γελάμε, ευτυχώ, εντάξει, δεν χτυπήσα, αλλά γελάμε. Εντάξει, πάλι καλά. Αλήθεια όμως. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο που να μην έχει πέσει. Πώς την παλεύετε απάνω στην πίστα, ειδικά οι γυναίκες, με το τακούνι και το γαρίφαλο κάτω? Πώς? Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Είναι λίγο, ναι, ιστοροπούμε λίγο έτσι. Εκτός το ότι πρέπει να φοράτε κράνος για τα μάτια και τα σχετικά, αλλά και κάτω που περπατάτε, πώς την παλεύετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Εκπαίδευση. Πραγματικά είναι εκπαίδευση και είναι εμπειρία, έτσι. Γιατί περνάμε από. Εμείς, ας πούμε, μπορεί να ανέβουμε πάνω στην πίστα και να γλιστρήσουμε 10 φορές, έτσι. Για βάλει και εσύ να τα ακούνε, δικό η ώρα θα κάτσετε πάνω. Δεν μου πάει. Δεν μου πάει το τακούνι. Τώρα μου έδωσε ιδέα, θα κάνω διαγωνισμό. Τι? Στο μαγαζί. Να δοκιμάσουν άντρες με τακούνια πόσο δευτερόλεπτο θα κάτσουν πάνω.
Καλό να με φωνάξεις να το δω. Καλά, εσένα θα σε καλέσω πρώτο πρώτο. Δεν το συζητώ. Γιατί μου ζητήσει ιδέα, ήσουν ο εμπνευστή. Εντάξει, το μαθαίνεις. Σίγουρα. Είναι. Νιόνιο, θες να ρωτήσεις κάτι τελευταίο? Αν ασχολείσαι με το ίντερνετ, αν υπάρχει κάποια σελίδα που μπορεί κάποιος θαυμαστή να μπει να δει, να σου μιλήσει, αν απαντάς εσύ στα μηνύματα, αυτά. Κοίταξε, με το ίντερνετ έχω μια σχετική έτσι, επαφή. Πρόσφατα δηλαδή ξεκίνησα να... γιατί ήμουν τελείως άσχετη. Να λίγο Facebook, να λίγο MySpace, διάφορα. Εντάξει, υπάρχουν. Και απαντάς εσύ στα μηνύματα. Ναι, ναι, εντάξει, είναι δικά μας. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Θα πήγαινες ποτέ σε ένα talent show? Τώρα, σε αυτή την φάση, θα πήγαινα παλιότερα. Όχι τώρα. Τώρα δεν υπάρχει νόημα. Ναι. Ήδη έχεις κάνει την καριέρα σου, ας το πούμε. Δεν βρίσκω λόγο. Καριέρα μου, έχουμε πολύ μέλλον. Ναι. Σίγουρα, αλλά... είμαστε στα... είσαι σε ένα στάδιο. Στα βήματα, ναι. Ναι, γιατί όχι. Είναι λίγο περίεργα αυτά τα αυτά που σου δίνουν αμέσως γρήγορη αναγνωσιμότητα. Είναι λίγο δικό μου μαχαίρι. Φοβήσιμο. Ναι, εμένα με φοβίζει λίγο αυτό το απότομο. Γιατί και διαγωνισμός τραγουδιού να είναι. Είναι όλα πολύ γρήγορα. Κατευθείαν έχεις μια υπερέκθεση. Από τη μία στιγμή στην άλλη. Δηλαδή δεν γίνεται. Εγώ πάντα πίστευα, δηλαδή δεν βιαζόμουν. Ήθελα να γίνουν σιγά σιγά τα πράγματα. Να είμαι και εγώ πιο όρημη, να νιώθω πιο έτοιμη. Πάντα έτσι το σκεφτόμουν. Γι' αυτό μου λένε οι άλλοι. Έχει καθυστερήσει, α πούμε. Γιατί δεν είχε κάνει νωρίτερα αυτό? Γιατί δεν έχει αργήσει να κάνει αυτό? Και δεν καταλαβαίνω γιατί το λένε αυτό. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βιάζει να κάνει κάτι όταν δεν είσαι έτοιμο. Εγώ θα θέλω να σε ευχαριστήσω. Ήταν η χαρά μας που σε είχαμε εδώ πέρα. Φυσικά αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα, είναι μια δουλειά με 15 τραγούδια που πραγματικά θέλει ένα 24ωρο ολόκληρο για να παρουσιαστεί. Ναι, σου ζήτησα και συγγνώμη γιατί δεν έβγαλα στην πλάγη με 4 τραγούδια, να έχουμε το χρόνο να τα παίξουμε και να τα ξαναπαίξουμε. Λοιπόν, επειδή θέλω κάποια στιγμή να σπάσω ένα ρεκόρ Guinness, γιατί όταν πρωτοέκανα εκπομπή που ήταν 48 ώρες, δυστυχώς τότε δεν το είχα σκεφτεί να κάνω. Ήταν, ξέρεις, τα χρόνια της παράνομης ραδιοφωνίας, να το πω έτσι. Ήταν μια χαρά ωραία για μας. Ωραία. Πολύ ωραία χρόνια, δεν συγκρίνονται. Τότε ήταν καταρχάς και το ραδιόφωνο αθώο. Αυτό τα λέει όλα. Εντάξει, λοιπόν. Το μεράκι. Μπράβο. Δηλαδή το έκανε γιατί το γούσταρε και. Ακριβώς. Μόνο γι' αυτό. Οπότε λοιπόν, επειδή θέλω να σπάσω ένα ρεκόρ Guinness, την επόμενη φορά που θα θελήσω να κάνω 48 ώρες εκπομπή, θα καλέσω εσένα να παρουσιάσουμε όλο το CD. Όλα τα τραγούδια. Μπράβο. Πιστεύω... όχι μόνο μία φορά. Εντάξει, πιστεύω δύο φορές θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα είπαμε θα σπάσουμε το ρεκόρ σου. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Θα παίξουμε μονοδικά μου, θα παίξουμε και άλλο. Εντάξει. Ό,τι μας αρέσει. Εννοείται. Θα παίξουμε πολλά και διάφορα. Κάθε... Θα ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ. Δεν τελειώσαμε. Όχι. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω παρόλα αυτά. Και να ευχαριστήσω και τους φίλους μας. Για τα μηνύματα που στείλανε. Φυσικά. Φυσικά ο κόσμος, γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε εμείς, τα ραδιόφωνα, ούτε κι εσείς. Να κάνεις κάτι και να το χαίρεσαι μόνος σου δεν έχει νόημα. Σίγουρα. Εύχομαι κάθε επιτυχία, γιατί ακόμα είναι αρχή για αυτή τη δουλειά και έχει δείξει, έχει πώς να το πω, τις βάσεις για πολύ καλή, πολύ μεγάλη επιτυχία και θα την έχει, είναι σίγουρο αυτό, γιατί βλέπουμε μια Εύα Μιλή με διάφορα στοιχεία μέσα. Που είναι ανεξήγητο, αλλά είναι καταπληκτικό. Είναι ανεξήγητο για αυτούς που δεν με ξέρανε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα. Ναι. Τώρα, ναι. Είναι το καλύτερο κομμάτι της εκπομπής μου, το λέω πάντα. Ναι. Θα μιλήσει ο Νιόνιος. Εντάξει. Άκου τον. Απλά άκουσέ τον. Τον ακούμε με μεγάλη προσοχή. Νιόνιο. Λοιπόν, λες Εύα, κοίταμε και ο κόσμος σε κοιτάζει που ανεβαίνεις βήμα-βήμα ψηλά. Γιατί έχει χάρη βέβαια που δεν είναι μόνο η ομορφιά που κάθεται ο άλλος και σε βλέπει, αλλά είναι και η φωνή σου. Και γι' αυτό λένε κάθε βράδυ σε θέλουμε του θανατά, ο κάθε άντρας που βρίσκεται εκεί. Πώς χτυπάει η καρδιά του καθενός
εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα που βρίσκεσαι εκεί πέρα. Ξέρω ότι θέλεις να μείνεις σαν παιδί, γιατί όλοι θέλουμε και μας αρέσει να είμαστε παιδιά. Κάτι ανεξήγητο είναι μαζί σου, που τραβάει όλο τον κόσμο, που τραβάει τους ανθρώπους να έρθουν να σε ακούσουν, να σε δουν από κοντά. Κάθε βράδυ δε τους σκοτώνεις πάνω στην πίστα. Αντίο για πάντα δεν υπάρχει, γιατί είμαστε κοντά. Σκέψη απαγορευμένη, δεν μας είπες ποια είναι, θα την ακούσουμε όμως στα τραγούδια σου. Ελπίζουμε ότι θα είναι κάτι καλό, ότι δεν θα είναι άσχημο, γιατί εσύ δεν είσαι για τα άσχημα. Να φύγεις τώρα και να φύγεις που θα πας. Στο κέντρο που τραγουδάς, μαζί σου θα έρθουμε. Και ό,τι αγαπάς πάντα λες σε σκοτώνει. Δεν αληθεύει και αυτό το πράγμα, γιατί αλίμονο αν τόσοι άντρες που έχεις κάθε βράδυ στα πόδια σου εκεί σε σκότωναν. Όχι, εσύ τους σκοτώνεις και τους ταλαιφωρείς με αυτά που κάνεις. Τελικά ρε κορίτσι μου, δεν θα μας λείψεις με τίποτα, αλλά δεν μας αποκάλυψες και ποιος είναι ο άντρας των ονείρων σου. Εύχομαι πάντως αυτός ο άντρας των ονείρων σου να είναι ο ιδανικός, αυτός που θα σου δώσει ακόμα πιο πολύ δύναμη, θα σε αγαπήσει για αυτό που είσαι, για την Εύα και μόνο, και όχι για αυτό που δείχνει στην πίστα και που βγαίνει, για την καρδιά σου, για την ψυχή σου, για σένα. Και θα είναι ο δικός σου άνθρωπος, θα είναι το δικό σου φως, η δική σου πορεία σε αυτή τη ζωή, για να μπορέσεις να κάνεις μια ωραία και ευχάριστη οικογένεια όπως εσύ την έχεις επιλέξει στο μυαλό σου και έχεις σκεφτεί να το κάνεις. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις στη ζωή σου. Είπες τίποτα? Τι να πω? Δεν σ' άκουσα. Πώς το έκανες αυτό? Πίστεψέ με. Πώς το έκανες αυτό? Δεν έχει γραμμένο τίποτα από αυτό που άκουσες. Ναι, μιλάω ειλικρινά και παίρνω όρκο για τον Νιόνιο. Στο λέω αυτό. Έχω πάθει σοκ. Είναι αυθόρμητο εντελώς αυτό που ακούς και γι' αυτό μου αρέσει. Είναι ποιητής ο άνθρωπος. Και γι' αυτό σου λέω ότι είναι το καλύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάρα, πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφο όλο. Δηλαδή με τα τραγούδια που το έκανε έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρόσεξε. Όλο το CD είναι αυτό. Μήνυμα. Ψ, τι λέει ο άνθρωπος? Τι λέει ο άνθρωπος? Μπράβο. Συμφωνώ με τον άνθρωπο που το έκανε. Τι λέει? Έχω πάθει πλάκα. Τώρα μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πάρα πολύ. Είσαι καλά. Είναι πολύ συγκινητικό πραγματικά. Αν δεν τα διαβάζει, λέει από κάπου, μπράβο του. Ήταν και τέσσερα τραγούδια, δηλαδή είναι και, ήταν και πολλά. Θα το διορθώσουμε αυτό το θέμα. Τι να το βγάλω. Θα κόψουμε από εδώ, θα κόψουμε από εκεί. Μα γιατί έγινε, γιατί βιαζόσουν να αρχίσουν πότε θα βγάλω, πότε θα βγάλω. Το είχα καθυστερήσει λίγο. Το ξέρω ότι για μένα εγώ φταίω αυτό. Για αυτό δηλαδή το είχα καθυστερήσει, κατεσέ. Και λέω εντάξει, πρέπει να βγάλω πολλά τώρα, να τον αποζημιώσω. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι θα κλείσουμε με φεύγω και πάω. Καλά, εννοείται, δεν είχα καμία επιβολή γι' αυτό. Εύα, και πού είσαι? Νιώνεις τώρα ο Αλέκος. Ακούς, Εύα? Τέλος. Εύα, Εύα. Τώρα ο Αλέκος, μιας και βιαζότανε πάρα πολύ, ναι, μπορεί να πει έτσι και να το ευχαριστηθεί: είμαι ο Αλέκος και μόλις τελείωσα. Δεν το λέω εγώ αυτό, ο Νιόνιος το λέει, ψέματα λέει. Πάει, πάει να με κάνει πετρούλα αυτός, δεν γίνεται, εγώ πετρούλα δεν γίνομαι. Άστο να το πει μόνος μου, μην του κλέβεις τις ατάκες. Μέχρι και ο Παπαδάκης έγινε πετρούλα, εγώ πετρούλα δεν γίνομαι. Δεν γίνομαι. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Θέλω να ακούσω την άποψή σας, σας παρακαλώ. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε πόσα πράγματα δεν θα πούμε. Αν εσύ πιστεύεις, αν εσύ πιστεύεις ότι εκεί ακούς τον καιρό, τότε εγώ είμαι αστροναύτης. Τι άλλο ακούς, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω, τώρα όπως το βλέπει ο καθένας. Πάντως είναι μία, να το πούμε και έτσι, είναι μία. Άντρες είναι αυτά τους, για αυτά δουλεύουν οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Ευχάριστη νότα μέσα σε όλα αυτά που γίνονται. Εγώ διαμαρτύρομαι και πάλι, γιατί δεν βάζουν έναν άντρα να λέει τον καιρό. Και πολύ καλά κάνεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, περιμένω τον Πετρούλο να δω τον καιρό. Να σε καλά, Εύα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εσείς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να σε καλά. Καλό βράδυ, ό,τι επιθυμείτε κι εσείς.
ζωή τελειώνει. Γύρω μας βραδιάζει και χαρά ματώνει και με φαρμακώνει. Όλα γίνανε μήλος, με φτάσε στο χείλος. Στην αρχή του τέλους φεύγω επιτέλους. Φεύγω και πάω όπου αγαπάω. Πίσω μου αφήνω το σπίτι εκείνο που είχαμε ζήσει και έχω μισήσει. Το φερσίμο σου, το θέατρο σου. Που θα μπώνει, γύρω μας χαράζει, μέσα μας νυχτώνει κι είμαστε πια μόνοι. Όλα γίνανε μήλος, με φτάσε στο χείλος. Στην αρχή του τέλους φεύγω επιτέλους. Φεύγω και πάω όπου αγαπάω. Πίσω μου αφήνω το σπίτι εκείνο που είχαμε ζήσει και έχω μισήσει. Το θερσίνο σου, το θέατρο σου. Πίσω μου αφήνω το σπίτι εκείνο που είχαμε ζήσει και έχω μισήσει. Το θερσίνο σου, το θέατρο σου. Φεύγω και πάω όπου αγαπάω. Πίσω μου αφήνω το σπίτι εκείνο που είχαμε ζήσει. Έχω μισήσει το θερσίμο σου, το θέατρο σου. Πέντε λεπτά μετά τις 11 πάλι νιόνιο, περάσαμε το χρόνο. Δεν μπορούμε εμείς να. Στη μία ώρα δεν παίζει. Δεν μας βγαίνει. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Άμα μας πιάσει πάρλα, δεν σταματάμε. Είμαστε λίγο έτσι εκτός χρόνου. Φεύγουμε. Ξεφεύγουμε. Λέει ένα μήνυμα. Την έλειωσε, λέει, τη γυναίκα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ό,τι μπορούμε. Άστα να πάνε. Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα τώρα μαζί σου με την Σοφία τη Χαραλά. Ολοκληρωμένη δουλειά. Ναι, δεύτερη φορά η Σοφία στο σταθμό μας. Εννοείται. Να το πούμε αυτό, να το ξέρουν. Παρουσίαση λέμε, δηλαδή, ολοκληρωμένης δουλειάς. Και σιγά σιγά αρχίζουν να έρχονται και ονόματα πάλι που είχαμε ξανά κάνει συνέντευξη. Σίγουρα. Και θα τους έχουμε πάλι. Έχω κι άλλη μια έκπληξη. Ναι. Μαριάντα Πιερίδη. Θα σας πω. Έχω κι άλλη έκπληξη. Ναι. Κατερίνα Στανίση. Παιδί μου. Είναι δυνατόν παλμός και να μην κάνουμε έτσι. Έχω κι άλλες εκπλήξεις. Ελπίδα, ναι. Έχω πολλά πράγματα. Ναι. Απλά έδωσα έτσι συνοπτικά, ρε παιδί μου. Ναι, μην τα πούμε όλα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Έτσι, μπράβο. Πες καληνύχτες, να πω καληνύχτες. Καληνύχτα σε όλους, να είστε καλά. Τη Δευτέρα εμείς θα τα πούμε. Ραντεβού αύριο βράδυ στις 8 για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό σας βράδυ. Γεια σας, φεύγουμε και πάμε. Γεια σου Νιόνιο. Γεια.